Καλημέρα, παιδιά. Και καλή χρονιά. Είμαι ο Γιώργος από το Σούκα. Και είμαι στο πρωινό τρέξιμο. Σήμερα 31 Δεκεμβρίου του 2019. Μια μέρα πριν το νέο έτος, το 2020. Είμαι στη φύση πάλι. Έξω, στον καθαρό αέρα, στην ομορφιά. Συνδυάστε πρακτική γιόγκα, σωματική πρακτική, συνδυάστε διαλογισμό και τρέξιμο μαζί και δείτε πόσο μεγάλες διαφορές θα φέρει αυτό στη ζωή σας. Για το 2020, να ανέβει η συνειδητότητά μας, να ανέβουν οι δονήσεις μας, η αγάπη να λάμψει από μέσα μας, γιατί τότε θα αλλάξει ο κόσμος, όταν η αγάπη λάμψει από μας, από εσωτερικά. Και αυτό για να συμβεί, περνάμε δύσκολες καταστάσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε το φως να γίνει ακόμα μεγαλύτερο μέσα μας, η αγάπη να ακνοβολήσει ακόμα μεγαλύτερη από μέσα μας. Και σήμερα θα πω τη δική μου προσωπική ιστορία. Ήθελα καιρό να το πω, ήθελα καιρό να την ανεβάσω, αλλά δεν έβρισκα το σωστό χρόνο. Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να πω για τη δική μου ιστορία, τη δική μου κατάσταση, τη δική μου κατάσταση συνείδησης που φτάσαμε ως εδώ και τον δρόμο που έχουμε ακόμα. Στην ηλικία των 5 χρονών, ο γιατρός μας, ένας καρδιολόγος, βρήκε ότι έχω στένωση πνευμονικής βαλβίδος στην καρδιά. Τότε εκείνη την περίοδο θα έπρεπε να κάνω ανοιχτή καρδιά, επέμβαση, ή θα μπορούσα να πάω στην Αμερική, έτσι ώστε να κάνουμε την επέμβαση στην Αμερική από τη μυριαία αρτηρία, μια καινούρια μέθοδος, η οποία δοκιμαζόταν εκείνα τα χρόνια στην Αμερική, σε παιδάκια, πειραματικά, και η οποία είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι γονείς μου, τους οποίους ευγνωμονώ και τους αγαπώ, αποφάσισαν να πάμε στην Αμερική, έτσι ώστε να κάνουμε την επέμβαση της καρδιάς στο νοσοκομείο της Αμερικής. Στα 5 χρονών λοιπόν, στην ηλικία των 5 χρονών, φύγαμε και πήγαμε στο νοσοκομείο στην Αμερική και κάναμε την επέμβαση. Μετά από 6 μήνες επιστρέψαμε στην Αμερική και κάναμε ένα check-up, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Ήμουνα σε μια πάρα πολύ καλή και εξαιρετική κατάσταση. Αυτά όλα σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι. Πριν από 4,5 χρόνια είχα μια διαθεσία όταν έκανα μάθημα γιόγκα και είχα μια διαθεσία στη σχολή. Είχα μια ζαλάδα και δεν αισθάνθηκα καλά. Και ήθελα να πάω να το κοιτάξω. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγα στον καρδιολόγο για να δω τι γίνεται. Ο καρδιολόγος είδε κάτι, μια ιδιαιτερότητα στο χτύπο της καρδιάς και σύστησε να το εξετάσουμε περισσότερο. Έβαλα ένα holder ρυθμού 24 ώρου, για να παρακολουθήσουμε για ένα 24ωρο τον ρυθμό της καρδιάς, δηλαδή τους χτύπους της καρδιάς, τον καρδιακό ρυθμό. Μετά από 2 μέρες που πήγα στο ιατρείο για να μου εξηγήσει τι έγινε με την εξέταση, μου είπε ότι Γιώργο πρέπει να, κατά 99% πρέπει να βάλεις βηματοδότη. Μια σοκαριστική στιγμή για εμένα. Δύσκολη στιγμή. Και από εκεί ξεκινάει ένας γολγοθάς. Παίρνω και μία άλλη γνώμη από έναν δεύτερο γιατρό και μου λέει: Γιώργο, κοίταξε, αν δεν βάλεις βηματοδότη από έναν άλλο καρδιολόγο, θα φύγεις από τη ζωή.
Εκεί άρχισαν να γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά για να το επιβεβαιώσουμε αυτό έπρεπε να κάνω μία εξέταση, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη τη λένε, για να δούνε αν πραγματικά έπρεπε να βάλω βηματοδότη. Τέλος πάντων, μετά πολλά κλείσαμε ραντεβού στο Ιπποκράτιο, σε ένα νοσοκομείο, για να πάω να κάνω αυτή την εξέταση. Με πολύ άγχος, με πολύ στρες, έχει να γίνει εξέταση. Τελικά έγινε εξέταση και μόλις τελείωσε, ο γιατρός που ήταν ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα μου είπε ότι Γιώργο, είναι όλα καλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για τις επόμενες κανένα δύο μέρες αισθανόμουν όντως καλά, ήμουν εντάξει. Αλλά δυστυχώς, ή μάλλον ευτυχώς, δεν είναι δυστυχώς, ευτυχώς, αυτό είχε εμφυτευτεί στο υποσυνείδητό μου. Αυτό ήταν το τραύμα που έπρεπε να θεραπεύσω από πάρα, μικρή ηλικία, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, το οποίο είχε δημιουργηθεί στα 5 μου χρόνια. Και το οποίο υπήρχε μέσα μου και δεν είχε θεραπευτεί. Και η εξέταση εκείνη ήταν μια αφορμή για να βγει από μέσα. Και τότε ξεκίνησε το δύσκολο κομμάτι, με κρίσεις πανικού, με δύσκολες καταστάσεις, με ζαλάδες, να ψάχνω να βρω τι έχω, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Πάντα καθημερινά και όλη μέρα είχα στο μυαλό μου ότι είχα κάποιο πρόβλημα με την καρδιά και από τη μια στιγμή στην άλλη θα φύγω. Και έτσι για τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια ξεκίνησε αυτή η δύσκολη κατάσταση. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οποιαδήποτε φάση και αν περνάμε, έχουμε τις δυνάμεις να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα μόνοι μας, από μέσα μας. Αν χρειαστούμε βοήθεια μπορούμε να την έχουμε βεβαίως, το να μας βοηθήσει κάποιος είναι καλό, αλλά η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που μας βοηθάει να ξεπερνάμε τα προβλήματα. Γιατί, παιδιά, όλα είναι προγραμματισμένα μέσα στο υποσυνείδητο. Αυτό που συνέβη με εμένα είναι προγραμματίστηκε το υποσυνείδητό μου κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πεποίθηση ότι θα φύγω από τη ζωή και ότι δεν είμαι καλά και ότι έχω κάποια μεγάλη αρρώστια. Και αυτό με κατέβαλε σωματικά και ψυχολογικά. Το μυαλό είναι αυτό που μας παίζει συνεχώς και μας φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αυτό που ήθελα να καταλήξω και ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων για όλο αυτό που συνέβη, γιατί αν δεν συνέβαινε όλο αυτό, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα. Για να βγει η αγάπη από μέσα μας, για να βγει το φως από μέσα μας, για να γίνουμε πιο συνειδητά εξελίξιμοι, πρέπει να περάσουμε από μονοπάτια δύσκολα. Εγώ πάντα στη ζωή μου αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι για να πάω πιο παρακάτω, να περπατήσω το μονοπάτι της αυτογνωσίας, της εσωτερισμού, περνούσα από δύσκολα μονοπάτια, από δύσκολα σκαλιά. Δεν ήταν εύκολο όλο αυτό που συνέβαινε. Ό,τι και αν σας συμβαίνει στη ζωή οπότε, να το παίρνετε σαν μάθημα. Τα μαθήματα είναι σημαντικά, μας δίνουν μας δίνουν καινούριο δρόμο, μας δίνουν τα καινούρια μονοπάτια. Και μέσα από αυτά εξελισσόμαστε. Αν το μάθημα δεν το μάθουμε καλά, θα ξαναέρθει στη ζωή μας. Σας εύχομαι καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά. Ευγνωμονώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Τους αγαπώ και τους ευχαριστώ. Καλή χρονιά.